Είμαι ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κοζάνης. Βρισκόμαστε σήμερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για να διαμαρτυρηθούμε σχετικά με τις εκατοντάδες συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις τμήματων, ειδικοτήτων, τομέων, είτε αυτά αφορούν τα γυμνάσια ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα. Με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τόσο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών-μαθητριών μας, όσο επίσης και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχουν εντολές προφορικές από τον Γενικό Γραμματέα προς τις διευθύνσεις ή τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε διάφορες αποφάσεις που δεν είναι σύμφωνες με τον νόμο. Να πούμε σε αυτήν την περίπτωση ότι υποβαθμίζεται το δημόσιο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως οι επικίνδυνες σχολικές υποδομές, όπως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κοιμούνται στα αυτοκίνητα, στις σκηνές. Η πενιχρή μισθή των 776 ευρώ των νεοδιόριστων, η αύξηση της γραφειοκρατίας, η επαγγελματική εξουθένωση. Όλα αυτά αποσυνθέτουν το δημόσιο σχολείο της χώρας. Από εκεί και έπειτα θα ήθελα να αναφέρω ειδικότερα στην περιοχή μας. Έχουμε συγχώνευση τμήματος στην περιοχή, στο γυμνάσιο, συγκεκριμένα του γυμνασίου Νεάπολης, στη Β' τάξη, όπου ενώ θα έπρεπε να είναι δύο τμήματα, γίνεται ένα τμήμα. Υπάρχουν όλες οι νομικές διαδικασίες με βάση τον νόμο, θα έπρεπε να είναι δύο τα τμήματα και όχι ένα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας με προφορικές εντολές δίνει τις εντολές αυτές που είπα πριν στις περιφερειακές διευθύνσεις να πράξουν και να κάνουν συγχωνεύσεις. Επιπλέον, έχουμε και το πρόβλημα στην περιοχή, πέρα από τις συγχωνεύσεις των τμήματων, έχουμε και τις ειδικότητες, τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, σε σύνολο, έχουμε το σύνολο των 4 ολιγομελών τμήματων που δεν έχουν εγκριθεί. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα.